Καλησπέρα σε όλους. Free Conscious Call, η Αμαζονική Community, Κυριακή 7 Απριλίου 2024. Καλώς ήρθατε στην κλίση μας, που προσπαθώ να την κάνω κάθε εβδομάδα πάλι. Και πάμε να ξεκινήσουμε με λίγο ένα διάβασμα τις ενέργειες αυτή τη στιγμή, με το που σήκωσα τα μάτια μου στον ουρανό, βλέπω ένα ελικόπτερο, είναι μάλλον. Ναι, οκ. Okay. Πετάμε, πετάμε. Καλησπέρα, Λένα. Γεια σου. Καλώς ήρθες. Welcome back. Πάμε να δούμε... Ναι, ένα, το νιώθω αυτή τη στιγμή να κάνω ένα μικρό energy update και να σας πω δύο λόγια. Λοιπόν, αύριο είναι 8 Απριλίου, έχουμε τη μεγάλη έκλειψη, την ηλιακή έκλειψη, η οποία είναι, αποτελεί άλλο ένα γεγονός που αναλόγως με το πώς συντονίζεσαι ή όχι μαζί του, συνειδητά ή ασυνείδητα επιλέγεις και πώς θα το βιώσεις. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι η φύση αυτής της κλίσης για κάτι τέτοιο. Απλά θα σας δώσω κάποιες συμβουλές και θα σας πω κάποια πράγματα που διαισθάνομαι. Είχα πει ότι αυτό το διάστημα ανάμεσα στις εκλήψεις είναι ιδανική περίοδος για να κάνουμε ένα ζύγισμα, να κάνουμε μία αξιολόγηση. Και ταυτόχρονα να πετάξουμε ό,τι δεν θέλουμε, να απελευθερώσουμε όποια ενέργεια δεν μας κάνει, να βγάλουμε από τη ζωή μας ανθρώπους, καταστάσεις, μέρη, οποιαδήποτε δόνηση δεν είναι συμβατή με μας. Δεν είναι συμβατή με αυτό που είμαστε και με αυτό που θέλουμε να είμαστε αυτή τη στιγμή. Και αλήθεια λέω, άναψε το φως. Οπότε, είναι ένα διάστημα συμπαγές. Okay. Δηλαδή, συμβαίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα γίνεται απελευθέρωση, ταυτόχρονα γίνεται ξεκαθάρισμα, ταυτόχρονα βρίσκουμε τις ισορροπίες μας και ποιοι θέλουμε να είμαστε, με ποιους θέλουμε να είμαστε, πού θέλουμε να είμαστε, και κάπως μας σπρώχνει η κατάσταση και στο να... συνειδητοποιήσουμε πράγματα, να έρθουμε σε επίγνωση. Να έχουμε διάφορες συνειδητοποιήσεις και πράγματα τα οποία ήταν κάπως εκκρεμή ή ξέραμε ότι κάτι υπάρχει εκεί που είναι off. Σε μια φιλία, σε μια συνεργασία, σε μια συγκεκριμένη εργασία που κάνουμε. Ξέραμε ότι μια ενέργεια είναι off εκεί. Τώρα δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τους βλάκες, τώρα δεν μπορούμε να την βάλουμε κάτω από το χαλάκι. Και γενικότερα τα πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα που λέγαμε έτσι παρόμοια πράγματα ήταν σαν να προχωρούσαμε προς τα εκεί. Προχωρούσαμε προς το να φτάσουμε εδώ που είμαστε τώρα. Τώρα λοιπόν τα πράγματα συμβαίνουν και βλέπετε ότι εκεί έξω υπάρχει και βία, υπάρχει και επιθετικότητα. Ναι, οκ, okay, άλλοι λένε η όψη των πλανητών, το ένα, το άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει ενεργειακά τι συμβαίνει, όπως και να έχει, γιατί όλα είναι ενέργεια και εμείς ως ενέργεια μόνιμα έχουμε την αλληλεπίδρασή μας με οποιαδήποτε ενέργεια και ενεργειακό ερέθισμα γύρω μας, οπότε αξίζει τον κόπο να ξέρουμε τι συμβαίνει. Σίγουρα γίνεται πάρα πολύ δουλειά και στα δύο επίπεδα. Ποια είναι τα δύο επίπεδα? Το ένα είναι το ατομικό, είναι το προσωπικό μου ταξίδι, το προσωπικό ταξίδι του καθενός σας. Τι παίρνετε μαζί σας τώρα, τι αφήνετε πίσω,
Ποιοι θέλετε να είστε, πώς το βιώνετε εσείς μέσα σας αυτή τη στιγμή, στον εσωτερικό σας κόσμο. Το ενδιάμεσο επίπεδο που είναι εγώ και οι άλλοι, πώς το βιώνει ο καθένας αυτή τη στιγμή σε σχέση με τους άλλους, όλες αυτές τις αλλαγές της ζωής μας που έρχονταν τα τελευταία 4 χρόνια και τώρα έχουμε σπρωχτεί προς την αλλαγή όλοι. Αν γυρίσει ο καθένας μας και κοιτάξει λίγο πίσω, θα δει πόσο ειλικρινά έχουμε, είναι σαν να μας, σαν το σύμπαν να είχε ένα χέρι το οποίο μας έσπρωξε μπροστά. Αυτό το μπροστά τι σημαίνει? Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα, σημαίνει ότι έχουμε ξεβολευτεί επίσης, σημαίνει ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα, ότι έχουμε αλλάξει. Είμαστε τώρα, είναι και λίγο πλατήσκαλο τώρα δηλαδή, και κάθομαι και κοιτάω κιόλας ποια είμαι σήμερα, τι έχω αλλάξει. Όλα αυτά που σας είπα, τι θέλω, τι δεν θέλω, ποιον θα πάρω μαζί μου, ποιον θα αφήσω πίσω, τι, προς τα που θα πάω από εδώ τελικά ή θα πάω από εκεί. Και αυτή τη στιγμή καλά είναι και να μην παίρνουμε και σοβαρές αποφάσεις, ας πούμε. Δηλαδή καλά είναι να κρατηθούμε λιγάκι στην ψυχραιμία μας για το επόμενο διάστημα και για τον επόμενο μήνα, μέχρι τις αρχές Μαΐου, όπου γυρίζει και η ενέργεια της φύσης και έρχονται άλλα πράγματα. Και μια ενέργεια που πλέον θα είναι ανανεωτική, δηλαδή περνάει και ο κύκλος της άνοιξης και εκεί που θα ολοκληρώνεται αυτό και θα πάμε προς το καλοκαίρι, πάντα είναι μια περίοδος ανάσας και αφού έχουμε έτσι κάπως δεχτεί την αναγέννηση. Τώρα είμαστε στην παρατήρηση, είμαστε σε βαθιά εσωτερική εργασία. Αυτό που σας είπα, συνειδητοποιήσεις, κάνουμε και τη δουλειά, κάνουμε πράγματα. Κάνουμε τις κινήσεις μας και χρειάζεται και να έχουμε ψυχραιμία και να ξέρουμε να περιμένουμε. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ αυτή τη στιγμή. Κάπως τα πράγματα είναι σε acceleration και όλα γίνονται γρήγορα. Προσέξτε τι ζητάτε το πρωί, γιατί μέχρι το απόγευμα θα έχει γίνει. Κάπως έτσι. Κυριολεκτικά όμως, την ίδια μέρα. Λοιπόν, για αύριο, που είναι η έκλειψη, 8 Απριλίου, Δευτέρα, γίνονται διάφορα πράγματα. Μέσα στην πνευματική κοινότητα συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Εμείς με την Kelly Kolodny και με channeling του Αρχαγγέλου Ραφαήλ θα κάνουμε κάποιο activation αύριο στις 1 ώρα Νέας Υόρκης, 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Όποιος ενδιαφέρεται για κάτι τόσο βαθύ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Κατά τα άλλα, γενικά αύριο ό,τι και αν κάνετε, αν επιλέξετε να κάνετε ένα διαλογισμό, αν επιλέξετε να πάτε για λίγο στη φύση, θα σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ακόμη και το να αλλάξετε το πρόγραμμά σας για να κάνετε κάτι τέτοιο, γιατί σε αυτά τα ενεργειακά ανοίγματα είναι πολύ σημαντικό κατά πόσο συντονιζόμαστε με τη φύση και με το οργανικό πεδίο ή όχι. Δηλαδή, αν είμαστε συντονισμένοι με τη φύση, θα δεχτούμε ενεργοποίηση και θα δεχτούμε και κάποιους κώδικες. Κώδικες φωτός. Πώς λέμε ότι κάποιες μέρες ο ήλιος είναι πιο δυνατός, ότι κάποιες μέρες η ενέργεια ενός στοιχείου της φύσης, όπως παραδείγματος χάρη του νερού, μπορεί να είναι πιο δυνατή. Τι σημαίνει πιο δυνατή? Σημαίνει ότι είμαι σε θέση και εγώ, αν πω στη διαδικασία εκεί να συντονιστώ, να πάρω περισσότερη ενέργεια, περισσότερη δύναμη. Πώς πάμε λίγο στο πάρκο ή στο δάσος και μετά είμαστε άλλοι άνθρωποι, γιατί έχουμε εισπνεύσει καθαρό αέρα και έχει καθαρίσει και το μυαλό μας και όλο αυτό. Μην το στερηθείτε αυτό τη Δευτέρα 8 Απριλίου. Είναι πολύ σημαντική ημέρα. Και καλά είναι να συνδεθείτε με τη φύση και να συνδεθείτε με το στοιχείο του νερού με κάποιο τρόπο. Αν μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε στη θάλασσα ή σε ένα ποτάμι, θα είναι ιδανικό. Ή σε μία λίμνη, σε μία φυσική πηγή νερού ή σε μία πηγή.
Αν μπορείτε, συνδεθείτε και πραγματικά στείλτε γνωμοσύνη και αγάπη στη μάνα γη, στο στοιχείο του νερού και στη δική σας ενέργεια που είναι συμβατή με αυτές τις δονήσεις. Γιατί αυτό που θα πάρετε θα είναι ενδυνάμωση, θα είναι πολλαπλασιασμός της δύναμής σας. Γι' αυτό σας λέω μην το στερηθείτε αυτό. Και ταυτόχρονα θα πάρετε κι εσείς πάρα πολλά στοιχεία από αυτό και πάρα πολύ θα φορτιστείτε. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε στη φύση, μπορείτε να έχετε ένα ποτήρι νερό και να συνδεθείτε με το νερό ή να μπείτε να κάνετε ένα ντους. Μπορείτε να το δείτε με την ώρα της έκλειψης κλπ. Και απλώς ξέρετε τι θέλει. Θέλει συνειδητή πρόθεση ότι εκείνη τη στιγμή, έστω για 5 λεπτά, αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον και είστε συντονισμένοι με αυτό. Έστω για 5-10 λεπτά. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ουσιαστικά είναι χρέος μας από τη στιγμή που βρισκόμαστε πάνω στον πλανήτη. Απλά αυτά δεν θα μας τα πούν στα μίντια, ούτε στο σχολείο. Θα μας μάθουνε πόσο ένα είμαστε με τη φύση και πόσα πράγματα χρειάζεται να παίρνουμε και να δίνουμε σε σχέση με τη φύση. Τα λέμε τώρα εμείς, μεταξύ μας. Μην αφήσετε τη μέρα να περάσει έτσι με λίγα λόγια. Επίσης, ψυχραιμία, ίσως έχουμε νευράκια τώρα, νευρά γενικά, είμαστε πάνω στην έκλειψη. Ίσως έτσι κορυφώσουν κάποια πράγματα, μας δείξει η κατάσταση, πετάξει έτσι κάποια τελευταία πέπλα και δούμε ακόμα πιο καθαρά. Μπορεί να βρούμε τον εαυτό μας να μην μας ενδιαφέρει πια να είμαστε σε κάποιες καταστάσεις. Μπορώ να το πω και τέλος εποχής κάποιων πραγμάτων και σίγουρα ξεκίνημα νέων πραγμάτων. Γι' αυτό σας λέω συμβαίνουν όλα ταυτόχρονα. Μείνετε όσο μπορείτε συντονισμένοι στη ροή. Ο τρόπος για να συμβαίνει αυτό είναι πάντα η παρουσία, να είμαι στο τώρα, όσο μπορώ, καλύτερα και περισσότερο. Και παρατηρήστε και τα trigger. Γιατί ό,τι και να κάνουμε και μέσα στο σπίτι μας να κλειστούμε έτσι, θα υπάρξει τρόπος να δημιουργηθεί ένα trigger. Να θυμάστε πάντα ότι είναι οι οδηγοί μας και πού μας οδηγούν σε σχέση με εμάς τα triggers. Όχι με μια διάθεση μονίμως να είμαστε στη μελέτη και στο διάβασμα ή στην εργασία, αλλά με αυτή την διάθεση που έχουμε να είμαστε στην αγάπη και να εξελίσσουμε τον εαυτό μας. Πώς θα εξελίξω τον εαυτό μου? Από την παρουσία μου στο κάθε τώρα και από την παρατήρηση. Από την παρατήρηση της ζωής, επίσης του κάθε τώρα του κάθε πράγματος που συμβαίνει ανά πάσα στιγμή. Okay. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε το τελευταίο μου βίντεο στο YouTube. Έχει πάει καλά, έχει αρκετές προβολές και αυτό που με συγκινεί και με ευχαριστεί είναι που παίρνω πολλά μηνύματα. Πλέον το κανάλι έχει ξεπεράσει, είναι γύρω στους 1.300 συνδρομητές. Είναι συγκινητικό, αλλά αυτό είναι οργανικό. Είναι απόλυτα οργανικό. Έτσι, δεν έχει δοθεί ούτε 1 ευρώ για αυτό το πράγμα. Συμβαίνει καθαρά από την ενέργεια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κάνω paste στο chat γιατί είχε ένα θεματάκι το Zoom, αλλά θα σας πω να το δείτε. Αν δεν το έχετε δει, μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Και ναι, έρχονται και άλλα μηνύματα, έρχονται και άλλα βίντεο, έρχονται και άλλα πράγματα, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και να πω ότι επίσης έρχονται όμορφα πράγματα για τα οποία τώρα θα κάνουμε και 2 κληρώσεις. Αυτά τα όμορφα πράγματα είναι πρώτον ότι
Έχουμε ξεκινήσει τη διδασκαλία στην ιερή γεωμετρία, στα πλατωνικά στερεά, στα στοιχεία της φύσης και ποιες είναι τις στοιχείες τους σε σχέση με την ανθρώπινη ύπαρξη συνολικά και πώς αυτό μας βοηθάει να ανέβουμε επίπεδα, να πάμε πιο βαθιά στον εαυτό μας και να βρούμε τρόπους για την ουσιαστική μας εξέλιξη. Αυτό συμβαίνει κάθε Τρίτη, διαδικτυακά στο Zoom 7.30 με 9.30, ζωντανά. Η πρώτη ώρα είναι διδασκαλία και η δεύτερη ώρα είναι group coaching. Αργότερα, αν θέλει κάποιος από τα άτομα που παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα να μοιραστεί κάτι, θα χαρούμε ιδιαίτερα. Οπότε σήμερα θα κληρώσουμε ένα free για τη διδασκαλία μας, δηλαδή μια ελεύθερη συμμετοχή στη διδασκαλία της Τρίτης, που βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί και από αυτή τη δράση αλλά και από όλες τις δράσεις της κοινότητας. Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνουμε χρήματα για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Τα παιδιά ψαχνόμαστε σε ορφανοτροφία, σε ιδρύματα, παιδιά που είναι άστεγα, παιδιά που βρίσκονται μέσα σε κάποια πτέρυγα νοσοκομείου, αλλά σε άθλιες συνθήκες. Γενικά προσπαθούμε με το έργο μας να υποστηρίξουμε τα παιδιά. Οπότε, ό,τι και αν κάνετε μαζί μας, βοηθάτε και σε αυτό, συμμετέχετε δηλαδή, αναλαμβάνετε δράση. Ένα είναι αυτό και το άλλο είναι μια όμορφη γιορτή που θα κάνουμε με το καλό την επόμενη Κυριακή, 14 Απριλίου, στο Πάρκο Τρίτσι, με όμορφες δράσεις, δημιουργικές και ιδιαίτερες και διασκεδαστικές και μεταφυσικές και παιχνιδιάρικες. Οπότε και εκεί λοιπόν, επειδή και μέσα από αυτή τη δράση συγκεντρώνουμε κάποια χρήματα για τα παιδιά και για την κοινότητα, σήμερα θα κληρώσουμε και ένα free ticket για εκεί και μια ελεύθερη συμμετοχή για εκεί. Οπότε, πάμε σιγά σιγά να μπούμε στην δράση.